Καλή σας ημέρα κύριες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής και στην πρωινή ανάγνωση. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 με όλες τις πολιτικές και κοινοβουλευτικές εξελίξεις. Σήμερα Παρασκευή 5 Οκτωβρίου πάμε να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Καθησυχαστικό μήνυμα σε αγορές, επενδυτές και πολίτες για την κατάσταση των τραπεζών έστειλε από τη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος, χαρακτηρίζοντας ψέμα ότι οι τράπεζες δεν είναι σε καλή κατάσταση, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών επιβεβαίωσε πως πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του αρμόδιου Υπουργού για την πορεία του χρηματιστηρίου. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση διερευνά κατόπιν πρότασης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας τη δυνατότητα δημιουργίας ενός Asset Protection Shame, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτό, προσθέτουν, θα αποτελεί μόνο ένα μικρό κομμάτι της συνολικής στρατηγικής για τη μείωση των κόκκινων δανείων. Η χώρα πρέπει να οδηγηθεί το ταχύτερο σε εκλογές, ώστε να ανακτήσει την αξιοπιστία που χρειάζεται και να επιστρέψει στις αγορές, ανέφερε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 44 χρόνια της παράταξης, όπου παρουσιάστηκε και το νέο σήμα του κόμματος. Υποδεχόμαστε το νέο σύμβολο της παράταξής μας, που σηματοδοτεί το ρόλο που θα διαδραματίσει το κόμμα, ένα κόμμα ανοιχτό στις νέες ιδέες, που θα ξαναφέρει τους νέους στην πολιτική και θα εμπνεύσει τους πολίτες με μια συμφωνία αλήθειας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Πάμε να δούμε σιγά σιγά και την ατζέντα την κοινοβουλευτική και τα όσα χθες έγιναν στην Βουλή, καθώς έχουμε πολιτική αντιπαράθεση για το θέμα των ελληνικών τραπεζών. Τη διαβεβαίωση ότι οι τράπεζες δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα έδωσε μιλώντας χθες στην Βουλή, όπως σας είπα, ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Ευκλήδης Τσακαλώτος, απαντώντας σε αναφορές των κομμάτων της αντιπολίτευσης για το ζήτημα της πτώσης των τραπεζικών μετοχών, το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το θέμα των συντάξεων. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν απαντήσεις για το θέμα των τραπεζών, ενώ χαρακτήρισαν πρωτοφανές το προσχέδιο του προϋπολογισμού να είναι σε δύο σενάρια με το θέμα της περικοπής ή μη της περικοπής των συντάξεων. Οι ελληνικές τράπεζες δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα, έχουν ακόμη αγώνα μπροστά τους, αλλά μην λέτε ότι καταραίουν γιατί δεν είναι αλήθεια, επεσήμανε ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος, απαντώντας σε βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Οι τράπεζες, οι δύο από τις τέσσερες, δεν έχουν πια ILA, δεν έχουν δηλαδή την επίγουσα παροχή ρευστότητας. Οι δύο άλλες θα τελειώσει αυτό τα Χριστούγεννα. Όλες οι τράπεζες φτάσανε στους στόχους για τα NPLs, για τα κόκκινα δάνεια, και όχι μόνο φτάσανε, το ξεπεράσανε. Όλες οι τράπεζες περάσανε τα stress test. Όλες οι τράπεζες έχουν επιστροφή καταθέσεων. Αυτά είναι τα θεμελιακά δεδομένα. Αυτά είναι που κοιτάνε και πρέπει να κοιτάνε. Όχι αυτοί που κάνουν σπέκουλα, όχι αυτοί που σορτάρουν, αλλά οι επενδυτές που μακροπρόθεσμα κοιτάνε και θέλουν να βγάλουν λεφτά. Οι τράπεζες οι ελληνικές είναι σε πολύ καλή θέση, έχουν πολλές προκλήσεις μπροστά τους, γι' αυτό με ρωτήσατε αν νομίζουμε όλα πάνε καλά. Βεβαίως πρέπει να συνεχίσουν αυτό τον αγώνα, να μειώσουν τα κόκκινα δάνεια. Άρα θα σας παρακαλούσα όλους εδώ, και τώρα δεν μιλάω σε εσάς, γιατί όπως είπα ήσασταν προσεκτικοί, να μην μιλάτε για ότι οι τράπεζες καταραίουν, ότι είναι σε χάλια κατάσταση. Δεν είναι σωστό, αλλά δεν είναι ότι δεν είναι σωστό, δεν είναι και αλήθεια. Στο θέμα της πτώσης των τραπεζικών μετοχών αναφέρθηκαν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Δένδιας, της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Θανάσης Θεοχαρόπουλος και του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος. Για στρατηγικό αδιέξοδο της Νέας Δημοκρατίας και του Κινάλ μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Μαντάς. Πίσω από όλα αυτά τα οποία βλέπουμε στις τράπεζες υπάρχει μια τεράστια κυβερνητική αστοχία. Η κυβερνητική αστοχία μεταξύ άλλων πολλών αστοχιών, αλλά εδώ συγκεκριμένα αφορά το μη χειρισμό του τεράστιου ζητήματος των κόκκινων δανείων. Κατηγορείτε μόνο τις αγορές και τους κερδοσκόπους. Εν πάση περιπτώσει, διαλέξτε επιχείρημα. Αλλά και τη χθεσινή διαρροή που είδα από την κυβέρνησή σας για το τι πρέπει να κάνετε από εδώ και στο εξής, αυτά ουσιαστικά δεν τα έχετε κάνει. Δεν έχει λυθεί το θέμα των κόκκινων δανείων, για παράδειγμα. Δεν υπάρχουν εδώ αντιτιθέμενα συμφέροντα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στα Αμερικάνικα Funds για τον έλεγχο των ελληνικών τραπεζών. Και δεν εκφράζονται και τέτοιου είδους συγκρούσεις. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε στρατηγικό αδιέξοδο. Και το στρατηγικό της αδιέξοδο είναι ότι δεν μπορεί πρώτον να χωνέψει ότι έχουμε βγει από τη σκληρή επιτροπία των μνημονίων. Στο θέμα των συντάξεων και του προσχεδίου του προϋπολογισμού αναφέρθηκαν ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής, των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, του Ποταμιού και της Ένωσης Κεντρώων. Θα πρέπει να εξηγήσετε στον ελληνικό λαό πώς επί των ημερών σας αυξήθηκε το χρέος στο εξωτερικό κατά 20 και πλέον δις.
Το πιο επίσημο τρόπο λοιπόν, όχι μόνο σε Ντέν, όχι όμως Κοβίση, αλλά και ο ίδιος ο Ρέγκλιν. Παιδιά, δεν είναι διαρθρωτικό μέτρο, είναι δημοσιονομικό, δεν μας επηρεάζει, πιάστε το 3,5, τελεία, να το ακούσουν οι συνταξιούχοι. Κάνουμε τέτοιες τακτοποιήσεις εθνικής ανεξαρτησίας και δίνουμε λεφτουδάκια εν ώψη εκλογών, επιδόματα, τυπικά επιδόματα σε πιλότους που δεν πετάνε. Πρώτη φορά βλέπω προϋπολογισμό, ο οποίος είναι αλήθωρος. Και θα σας κόψουμε συντάξεις, κοιτάζουμε δεξιά, και δεν θα σας κόψουμε συντάξεις, κοιτάζουμε αριστερά. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης αναφέρθηκε στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2019, λέγοντας ότι στο εξής θα ακολουθείται η συγκεκριμένη διαδικασία. Το προσχέδιο όμως του προϋπολογισμού για πρώτη φορά φέτος θα πρέπει να, ακριβώς επειδή ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα με επιτυχία και η χώρα είναι πια εκτός προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής, θα πρέπει να κατατεθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο σημαίνει πλαίσιο συντονισμού των δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης. Θα πρέπει να κατατεθεί ώστε να, αν θέλετε, να το επεξεργαστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακριβώς όπως θα κάνει και για όλους τους άλλους προϋπολογισμούς των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης. Αυτή είναι η διαδικασία. Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων σειρά μέτρων όπως την οικονομική ενίσχυση συνταξιούχων του δημοσίου που κατοικούν στις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής, απαλλαγή έμφυα για όσους έχασαν τη ζωή τους και επιστροφή φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ νομικών ή φυσικών προσώπων. Πάμε τώρα να δούμε την κοινοβουλευτική αλλά και την πολιτική επικαιρότητα, να την διαβάσουμε μαζί με τον καλό συνάδελφο Χάρη Ιωάννου, πολιτικό συντάκτη στην Εφημερίδα των Συντακτών. Καλημέρα, Χάρη. Καλημέρα, Κέλλη. Και στον ημερωτικό site The Talk. Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα στην επικαιρότητα. Είναι ο προϋπολογισμός που έχει ξεκινήσει την πορεία του για να αναλυθεί και να επεξεργαστεί από τα κόμματα με τα δύο σενάρια μέσα, την περικοπή των συντάξεων και την μη περικοπή των συντάξεων. Έχουμε όλο αυτό που γίνεται στην οικονομία και βλέπουμε και τον κύριο Τσακαλώτο πώς στηρίζει και βγαίνει και λέει πως δεν υπάρχουν αυτά τα σενάρια για τις τράπεζες, να μην ανησυχεί κανείς, δεν καταραίουν οι τράπεζες. Και έχουμε φυσικά και το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, ένα θέμα που συνεχίζει να απασχολεί και να δημιουργεί αντιπαράθεση. Και όπως έγραψες και εσύ και έχει πολύ ενδιαφέρον, ο κυκλώνας των Πρεσπών φαίνεται δημιουργεί να ταράξει όλα τα κόμματα. Και κυρίως τα μικρότερα, τα οποία ζορίζονται και βλέπουμε αρκετές φυγόκεντρες τάσεις. Η αλήθεια είναι, Κέλλη, ότι ξεκινάει μια πολύ ζωηρή κοινοβουλευτική περίοδος με βασικό θέμα προϋπολογισμό και μακεδονικό και φυσικά θα ολοκληρωθεί με τις εκλογές, έτσι. Δηλαδή να μην το ξεχνάμε αυτό, ότι το Μάιο, ανεξαρτήτως αν η κυβέρνηση αποφασίσει να κάνει εκλογές λίγο νωρίτερα από τη λήξη της τετραετίας, ευρωεκλογές και εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση θα έχουμε ούτως ή άλλως. Άρα είναι αντικειμενικά μια προεκλογική χρονιά για τη Βουλή. Το έχει πει και ο πρόεδρος της Βουλής αυτό αρκετές φορές. Αναμένουμε ζωηρές συζητήσεις. Και βέβαια τα θέματα αιχμής νομίζω είναι δύο, έτσι. Δηλαδή είναι αν θα μειωθούν οι συντάξεις για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των Έλληνων συνταξιούχων, που μην ξεχνάμε συνολικά οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα είναι γύρω στα 2,7-2,8 εκατομμύρια άνθρωποι. Έτσι. Μιλάμε για τις ζωές πάρα πολλών ανθρώπων. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο εθνικό θέμα που βρίσκεται σε εξέλιξη βέβαια είναι η Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία σε εισαγωγικά για καλή μας τύχη, αν μπορεί να το πει κανείς έτσι, φαίνεται ότι κερδίζουμε λίγο χρόνο ενώ ως πολιτικό σύστημα, γιατί υπάρχουν αναταράξεις στη γειτονική χώρα μετά το δημοψήφισμα και την πολύ μεγάλη αποχή. Επομένως, περιμένουμε να δούμε εάν τα Σκόπια θα πάνε σε εκλογές ή αν θα καταφέρει ο Ζάεφ από την παρούσα Βουλή να καταφέρει να αλλάξει το Σύνταγμα, το οποίο είναι δύσκολο. Εκείνος ψάχνει 11 βουλευτές, εμείς 6. Είναι ένα θέμα η Συμφωνία των Πρεσπών που θα καθορίσει πάρα πολύ από εδώ και πέρα τι θα γίνει και στο εσωτερικό της εδώ της Ελλάδας. Αλλά στην ουσία, όπως είπες, αυτά τα δύο συντάξεις, το λέμε τώρα κανένα μήνα, συντάξεις και Συμφωνία των Πρεσπών, θα δείξουν, θα ξεκαθαρίσουν ή δεν θα ξεκαθαρίσουν το επόμενο διάστημα αν θα πάμε σε πρόεδρες εκλογές ή όχι. Τώρα τα κόμματα είναι σε μια τέτοια ετοιμότητα. Θέλω να πω. Έγραψες για τους σχετισμούς, έχουμε αποχωρήσεις, έχουμε αλλαγές στάσεων κάποιων βουλευτών, αντιδράσεις μέσα στα ιστορικά των κομμάτων. Τι γίνεται με αυτό? Νομίζω ότι η μεγαλύτερη πίεση είναι στα τρία μικρά κόμματα, δηλαδή στους ανεξάρτητους Έλληνες που είναι και στην κυβέρνηση, στο Ποτάμι και στο κόμμα του Βασίλη Λεβέντη, την Ένωση Κεντρώων.
Το βασικό ζήτημα για αυτά τα κόμματα είναι το μακεδονικό, έτσι. Δηλαδή οι ανεξάρτητοι Έλληνες όταν ξεκίνησαν το 2012, είχαν δύο βασικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή στο πολιτικό του στίγμα είχαν το αντιμνημονιακό και το εθνικό πατριωτικό. Ο αντιμνημονιακός πυλώνας των ΑΝΕΛ κατέρευσε το 2015 με τη συμφωνία και την υπογραφή του Τρίτου Μνημονίου. Και αυτό που συγκρατούσε το κόμμα του Πάνου Καμένου ήταν ο εθνικοπατριωτικός χαρακτήρας, σε αντίθεση, ας πούμε, με τον πιο αριστερό χαρακτήρα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό με τη συμφωνία των Πρεσπών θρηματίζεται. Γιατί το κομμάτι του εθνικοπατριωτικού τόξου στην Ελλάδα πάντα είχε μία λογική ότι η Μακεδονία είναι μία και ελληνική και καμία παραχώρηση για το όνομα κτλ. Άρα η συμφωνία των Πρεσπών ουσιαστικά αναιρεί και το δεύτερο συστατικό των ΑΝΕΛ. Γι' αυτό βλέπουμε ότι και στην κοινοβουλευτική ομάδα, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας δηλώνει ότι δεν με νοιάζει η γραμμή του κόμματος, εγώ θα στηρίξω την κυβέρνηση και τη συμφωνία του Νίκου Κοντζιά. Υπάρχει μια γκρίνια, οι οργανώσεις των ΑΝΕΛ στη Βόρεια Ελλάδα έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα αποδεκατισμού, για να είμαστε ειλικρινείς δηλαδή. Στις δημοσκοπήσεις το κόμμα δεν πάει καλά. Κινείται σε μονοψήφια ποσοστά, σε ποσοστά περί το 1% όπως και το ποτάμι. Γενικά οι ΑΝΕΛ αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο που αντιμετώπισαν τα μικρά κόμματα που μπήκαν στην κυβέρνηση την περίοδο της κρίσης. Δηλαδή, να θυμίσουμε ότι το ΛΑΟΣ, που είχε ένα αντίστοιχο ποσοστό με τους ΑΝΕΛ, οδηγήθηκε στον αφανισμό. Η ΔΙΜΑΡ το ίδιο. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, υπάρχει ο φόβος ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Και βέβαια το ίδιο αντιμετωπίζει και το ποτάμι, το οποίο χωρίς να συμμετάσχει σε κάποια διακυβέρνηση, έχει πολύ σοβαρές απώλειες. Βλέπουμε δηλαδή ότι σε μια πάρα πολύ μικρή κοινοβουλευτική ομάδα, ένα μέρος κοιτάζει προς τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πιο πριν έχει ναυαγίσει μια συνεργασία με το Κίνημα Αλλαγής. Ένα άλλο μέρος κοιτάζει προς το ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως και εκεί τα πράγματα δείχνουν να είναι δύσκολα, παρόλο που έχει εξαγγελθεί ένα συνέδριο για τον Νοέμβριο, μια προσπάθεια επανίδρυσης κτλ. Πάντως, όσον αφορά τη συγκυβέρνηση, φαίνεται πως τίποτα δεν μπορεί να διαταράξει και να χωρίσει αυτή τη συνεργασία ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητους Έλληνες. Παράλληλα στις διαφορετικές απόψεις των Υπουργών Άμυνας και Υπουργών Εξωτερικών και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φίλιππ, που τον είχαμε εδώ και έθεσε και αυτό τη γνώμη του πάνω στο θέμα του δημοσχεμάτου των Πρεσπών, φαίνεται πως δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να χωρίσει αυτή τη στιγμή τη συγκυβέρνηση, παρόλα αυτά που λέει ο κύριος Καμένος, και θα πάνε μέχρι το τέλος, μέχρι τη λήξη της τετραετίας. Ναι, μόνο που εδώ έχει προκύψει ένα πολιτικό ζήτημα. Δεν μπορεί για την κυβέρνηση ο Υπουργός Άμυνας να κινείται σε άλλο μήκος κύματος από τον Υπουργό Εξωτερικών για ένα σοβαρό εθνικό θέμα. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια ιδιομορφία που δημιουργεί πολιτικό πρόβλημα στην κυβέρνηση. Δηλαδή, όταν ο αρχηγός του δεύτερου κυβερνητικού κόμματος και Υπουργός Άμυνας ουσιαστικά προαναγγέλει συνεχώς την πτώση της κυβέρνησης με το που έρθει μια συμφωνία, την οποία συμφωνία, κακά τα ψέματα, προωθεί και στηρίζει όλος ο ευρωατλαντικός παράγοντας. Και αυτό τον προσανατολισμό τον ευρωατλαντικό της χώρας δεν είναι αντίθετη με αυτόν η ΑΝΕΛ. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Δημιουργεί πρόβλημα αξιοπιστίας της κυβέρνησης και προς τους εταίρους και προς τις αγορές. Δημιουργεί ένα κλίμα αποσταθεροποίησης όταν το μικρότερο κόμμα λέει: εγώ μπορεί να ρίξω την κυβέρνηση σε 3-4 μήνες. Δεν προβληματίζει πάντως τους κυβερνώντες. Το άλλο κομμάτι της κυβέρνησης δεν προβληματίζει. Νομίζω αυτό το κομμάτι λύθηκε προ-δεκαημέρου με τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του ΑΝΕΛ, όπου δημοσιογραφικά, ας πούμε, βγήκε ένας τίτλος από τη συνάντηση «Ανακοχή ως το Μάρτιο» και βλέπουμε. Ναι. Ο κ. Καμένος βέβαια είναι τυχερός, διότι με την εξέλιξη του δημοψηφίσματος στα Σκόπια κερδίζει χρόνο. Και νιώθει και δικαιωμένος για τα όσα έχει πει μέχρι τώρα. Ο ίδιος έτσι δήλωσε στην κοινοβουλευτική ομάδα του που συνεδρίασε αυτή τη βδομάδα. Ναι, συνεχίζοντας να αναιρεί βέβαια τα όσα λέει ο Νίκος Κοντζιάς, έτσι. Παρ' όλα αυτά, οι εξελίξεις στα Σκόπια μπορεί να ωφελήσουν τον Πάνο Καμένο, διότι εάν πάμε σε πρόωρες εκλογές στη γειτονική χώρα, στην υποψήφια Βόρεια Μακεδονία, τότε αυτό σημαίνει ότι η κύρωση της συμφωνίας, ακόμη και αν ο ΖΑΕΦ καταφέρει να εξασφαλίζει τα 2/3 της Βουλής, σημαίνει ότι το ορόσημο του Μαρτίου για την κύρωση από την Ελληνική Βουλή είναι δύσκολο να πιαστεί. Θα πάμε πιο μετά. Και όσο πάμε πιο μετά, βέβαια, έρχονται κοντά και οι ελληνικές εκλογές. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχει και μετά το ενδεχόμενο αυτή η συμφωνία να πέσει στην επόμενη κυβέρνηση. Να μην είναι σε μια εκκρεμότητα, να είναι αιωρούμενη, να μην έχει κλείσει και να πέσει στην επόμενη κυβέρνηση. Και εδώ έρχεται η Νέα Δημοκρατία και όλα αυτά τα δημοσιεύματα που είδαμε ότι η γερμανική εφημερίδα Τη Φάζ για την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σπυράκη και τις επαφές που είχε
Λένε για δύο, το δημοσίευμα μιλάει για δύο επαφές που είχε με τον κύριο Ζάεφ. Τα διέψευσε η κυρία Σπυράκη, αλλά και αυτό έχει δημιουργήσει μια αντιπαράθεση τώρα, όπου η κυβέρνηση έρχεται και λέει πως και η Νέα Δημοκρατία κινείται με διπλή ατζέντα. Άλλα λέει στο εσωτερικό της εδώ στην Ελλάδα και άλλα λέει στο εξωτερικό για να υπάρξει μια ισορροπία και από την πλευρά την ευρωπαϊκή, την εικόνα που δείχνει η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, το πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι τόσο οι καφέδες της κυρίας Σπυράκη. Είναι ότι η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά έχει αναιρέσει την στρατηγική Καραμαλή το 2008. Το λεγόμενο βέτο, ας πούμε, που δεν ήταν βέτο, ήταν απειλή βέτο στο Βουκουρέστι. Ουσιαστικά εδώ έχουμε μια συμφωνία, για να το πούμε έτσι, για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Η Ελλάδα με τη συμφωνία των Πρεσπών τι έκανε? Κατάφερε να εξασφαλίσει μια σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, στο οποίο συμφωνούν όλα τα πολιτικά κόμματα, και μάλιστα αυτό θα είναι για όλες τις χρήσεις και με αλλαγή του συντάγματος. Μην ξεχνάμε ότι αναγκάζουμε μία άλλη χώρα να αλλάξει το όνομά της και να αλλάξει και το σύνταγμά της. Ναι. Η Ελλάδα κέρδισε αυτό. Ταυτόχρονα παραχώρησε, και σε αυτό υπάρχει μια βάση στην κριτική, αναγνώρισε μακεδονική γλώσσα και όχι βόρειο μακεδονική γλώσσα και μακεδονική υπηκότητα, όχι μακεδονικό έθνος, μακεδονική υπηκότητα. Λοιπόν, αυτός ήταν χοντρικά ο συμβιβασμός, με πάρα πολλές άλλες πλευρές βέβαια, άλλες προβληματικές, άλλες λιγότερο προβληματικές, αλλά ο συμβιβασμός ήταν αυτός. Η Νέα Δημοκρατία που υποστήριζε ένα συμβιβασμό σαν και αυτόν το 2008, σήμερα πιεζόμενη πιο πολύ από το εθνικιστικό κομμάτι και από το πιο ακραίο δεξιό κομμάτι της, το οποίο έχει ριζοσπαστικοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, ανέρεσε τη στάση αυτή, εμφανίζεται κάθετα αρνητική, ταυτίζεται δηλαδή με το αντίστοιχο Εθνικιστικό Κόμμα των Σκοπίων, έρχεται σε αντίθεση με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ΝΑΤΟ και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πράγμα πρωτοφανές για το δεξιό κόμμα στην Ελλάδα που παραδοσιακά είχε καλές σχέσεις με τον ξένο παράγοντα. Και αυτό δημιουργεί μια εικόνα της Νέας Δημοκρατίας τελείως διαφορετική σε σχέση με αυτό που είχαμε γνωρίσει. Επειδή μιλάς για εικόνα της Νέας Δημοκρατίας, η Νέα Δημοκρατία εχθές άλλαξε εικόνα, Χάρη. Και το λέω γιατί ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε πάλι για εκλογές, το ταχύτερο δυνατόν να πάμε σε εκλογές, ώστε να επιστρέψει η αξιοπιστία στη χώρα και οι αγορές να μας υποδεχθούν και πάλι. Και είδαμε και το νέο σύμβολο της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, όπου, όπως λέει ο πρόεδρος του κόμματος, σηματοδοτεί ένα νέο ρόλο στο κόμμα, μία ανανέωση, να έρθει και πάλι νέα γενιά. Πώς σου φάνηκε αυτό το νέο σύμβολο που είδαμε? Πολύ ωραίο, αλλά αν το δεις από απόσταση. Ναι. Αν το δεις από κοντά, λίγο ζαλίζει. Είναι πολλά κομμάτια μαζί, σαν παζλ, εντάξει. Δείχνει πραγματικά, από μακριά που το βλέπουμε τώρα κι εμείς, δείχνει κάτι έτσι ανανεωμένο, καινούριο και πιο μοντέρνο, θα πω εγώ. Και κάτι έχει αφαιρεθεί, όπως βλέπουμε όλοι. Πυρσό δεν βλέπουμε. Πυρσό δεν υπάρχει, ναι. Δεν υπάρχει, μόνο κάποια κομμάτια άσπρα και μπλε. Εντάξει, νομίζω ότι αυτά είναι πιο πολύ ένα μέρος του μάρκετινγκ, το οποίο δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία για τον κόσμο. Δηλαδή, εντάξει, είναι πιο πολύ. Ξέρεις, δεν παίζει ρόλο αυτό το lifting, έστω και στο σύμβολο ενός μιας παράταξης. Έχει ξαναγίνει. Και επί ο κλασικός πυρσός, επί Αντώνη Σαμαρά, άλλαξε και έγινε αυτό ο πιο αφαιρετικός. Ναι, τετραγωνοποιήθηκε λίγο. Ναι, τροποποιήθηκε, έγινε λίγο πιο light πυρσός. Τώρα εξαφανίστηκε, έγινε λίγο πιο αφαιρετικό. Εντάξει, νομίζω αυτό δεν έχει περισσότερο σημασία. Μεγαλύτερες συζητήσεις προκαλεί μεταξύ πολιτικών δημοσιογράφων και στα social media παρά να απασχολεί τον κόσμο. Δηλαδή, τον κόσμο τον απασχολεί τι διαφορετικό θα κάνει η Νέα Δημοκρατία, που εμφανίζεται ως η επόμενη κυβέρνηση. Αυτό είναι το κρίσιμο. Τι θα κάνει με τη φορολογία, τι θα κάνει με τους μισθούς. Και τώρα, αν το σήμα της Νέας Δημοκρατίας είναι αφαιρετικό ή λιγότερο αφαιρετικό ή μπλε ή γαλάζιο, είναι ξεκάθαρο πάντως ότι προσπαθεί να φέρει και νέο κόσμο ο κ. Μητσοτάκης στην παράταξη, να φέρει νέο αίμα, να εμπνεύσει τους νέους ανθρώπους και τους νέους πολίτες για να ασχοληθούν με την πολιτική. Γιατί είναι το ζητούμενο και στην εποχή μας. Θέλω να πάμε να δούμε μαζί, Χάρη, γιατί ο προϋπολογισμός είναι το θέμα που θα μας προσχολήσει στις επόμενες ημέρες. Το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2019 βρέθηκε στο επίκεντρο της εκπομπής «Τι λέει ο νόμος», εκπρόσωποι των κομμάτων, μιλώντας στην Αλεξία Κουλούρη, διατύπωσαν την άποψή τους για το ζήτημα της μη περικοπής των συντάξεων, τις αναπτυξιακές προοπτικές για τη χώρα μας, τον απόϊχο των αναταράξεων σε χρηματιστήριο και τράπεζες, σε συνέχεια και των εξελίξεων της οικονομίας που βλέπουμε στην Ιταλία. Νομίζω ότι δεν είναι τυχαία η εκτίμηση ότι πρόκειται για κερδοσκοπικά παιχνίδια, γιατί όλοι οι δείκτες πηγαίνουν καλά. Οι τράπεζες έχουν ελεγχθεί τελευταία με τα crash tests. Έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις, είναι πιο υγιείς, όλοι οι δείκτες της οικονομίας πηγαίνουν καλύτερα, άρα
αυτή εδώ η χθεσινή κατάσταση που είναι ευκαιριακή, κάπου οφείλεται, ναι, το παρακολουθούμε και θα πάρθουν αν χρειαστεί τα κατάλληλα μέτρα. Προφανώς χθες ανησυχήσαμε όλοι. Δεν ήταν ένα συνηθισμένο γεγονός και ήταν και ένα πολύ πολύ σημαντικό γεγονός και ευτυχώς φαίνεται να μην έχει συνέχεια σήμερα. Χθες λοιπόν, τρία στελέχη μας, εκπροσωπώντας τον πρόεδρο, επισκέφθηκαν την Επιτροπή Κεφαλαιοκοράς προκειμένου να ζητήσουν έτσι από κοντά ενημέρωση γιατί ακριβώς γίνεται. Και ως άλλος Πόντιος Πιλάτος και ο Υπουργός Οικονομικών και ο Πρωθυπουργός εχθές κάναν συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου αποδίδοντας το χρηματιστηριακό κράχ σε κερδοσκοπικές κινήσεις. Τις μα είναι γνωστό ήδη στον κύριο Τσακαλώτο από τις επισκέψεις που έχει κάνει επανειλημμένα στο εξωτερικό, όπου έχει καταγραφεί επίσης και σε σύνολο εκθέσεων από οικονομικούς παγκόσμιους οργανισμούς, ότι οι τράπεζές μας ιδιαίτερα είναι εκτεθειμένες σε τεράστιο όγκο κόκκινων δανείων. Εχθές, ναι, είχε μία μείωση σημαντική και κυρίως στις τραπεζικές μετοχές. Τι πρόβλημα εμφανίζουν? Ότι υπάρχει κεφαλαϊκή ανεπάρκεια. Mm-hmm. Βαρύδια είναι τα κόκκινα δάνεια. Συνεπώς πρέπει με κάποιο τρόπο να τα ξεφορτωθούν. Δεν ψάχνουν να δούνε τον τρόπο που δημιουργηθήκαν. Δεν τους απασχολεί ούτε αν αφορούν επιχειρηματικά ή λαϊκά εισοδήματα. Οι τράπεζες έσπρωχναν τον κόσμο να πάρει δάνεια. Θαλασσοδάνεια, ψευτοδάνεια, διακοποδάνεια, ζωοδάνεια, πτηνοδάνεια, ό,τι δάνεια ήθελες. Και ακόμα και αν μην ήθελες, σου λέγανε, σε πέραν τηλέφωνο 10 φορές την ημέρα όλες οι τράπεζες και σου λέγανε θέλετε κανένα δανειάκι. Ωραία. Πήραμε και στεγαστικά δάνεια, πολύ, η μισή Ελλάδα και επιχειρηματικά. Ξέρετε ποια θα είναι η ρύθμιση? Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, οι μπαταχτσίδες και οι ληστές θα απαλλαγούν από βάρη. Να σας πω πως σε λίγο θα συνδεθούμε με την αίθουσα της Γερουσίας εδώ στη Βουλή, καθώς θα παρακολουθήσουμε την ημερίδα που έχει να κάνει με το έτος τουρισμού Ελλάδας-Ρωσίας 2017-2018 που οργανώνει η Βουλή των Ελλήνων. Σήμερα ξεκινά αυτή την ώρα στη Γερουσία, όπως σας είπα. Ήδη η κυρία Καφαντάρη, η πρόεδρος της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, είναι στο βήμα για να κηρύξει την έναρξη των εργασιών της ημερίδας και το λόγο σε πολύ λίγο θα πάρει και ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νίκος Βούτσης. Έχουμε κοντά μας τον Φώτη Κωστόπουλο, τον συνάδελφο, για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες για αυτή την ημερίδα. Φώτη, καλημέρα. Καλημέρα, Κέλλη. Πραγματικά μια σημαντική ημερίδα. Έχουμε συνηθίσει να λέμε σημαντικές τις ημερίδες που αφορούν θέματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας, οικονομικών. Αλλά για μας νομίζω αυτή η ημερίδα που έχει θέμα τον τουρισμό και τις τουριστικές σχέσεις και όχι μόνο της Ελλάδας με τη Ρωσία, νομίζω ότι είναι όντως μια αρκετά σημαντική ημερίδα, η οποία σηματοδοτεί βέβαια και τις πολύ καλές σχέσεις που έχουμε ως χώρες ιστορικά, παραδοσιακά, ο ελληνικός με το ρωσικό λαό. Mm-hmm. Η ημερίδα, όπως είπες και εσύ, αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγο. Θα χαιρετήσει ο πρόεδρος. Είναι ενταγμένη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το έτος 17-18 ως έτος τουρισμού μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας. Άρα πήγαμε καλά αυτές τις δύο χρονιές, πήγαμε καλά τουριστικά. Πήγαμε καλά όσον και μάλιστα αφορά την ελληνο-ρωσική τουριστική. Πολύ καλά. Φιλία. Και να σου μεταφέρω και κάτι που είπε πριν από λίγο ο πρόεδρος της ομάδας φιλίας Ρωσίας-Ελλάδας, ο κύριος Φεντάγεφ, που είχε συνάντηση με τον πρόεδρο εδώ της Βουλής, με αφορμή τη συνεργασία του συνεδρίου. Ότι λέμε πάνω από 800.000. Από την συνάντηση που έγινε νωρίτερα, ακριβώς, τον κύριο Φεντάγεφ με τον πρόεδρο της Βουλής. Είναι παρουσία βέβαια και του Ρώσου πρέσβη, του κυρίου Μασλόφ. Είναι πενταμελής αντιπροσωπεία. Είπε λοιπόν στον πρόεδρο, ο κύριος Φεντάγεφ, ότι πέρσι μόνο πάνω από 850.000 Ρώσοι επισκέφθηκαν ως τουρίστες την πατρίδα μας. Φώτη, επειδή βλέπω τον κύριο Βούτση να έχει ήδη πάρει τη θέση του στο βήμα της Γερουσίας, της αίθουσας της Γερουσίας για να μετά το εξαιρετικά επιτυχημένο. Πάμε να τον ακούσουμε. 2016 αφιερωματικό πολιτιστικό έτος στη Ρωσία και στη Ρωσία στην Ελλάδα. Συνεχίζουμε από το Σεπτέμβριο του 2017 έως το τέλος του 2018 το αφιερωματικό έτος τουρισμού Ελλάδας-Ρωσίας, αποδεικνύοντας έμπρακτα την ισχυρή βούληση, τη στενότατη επαφή, τη φιλία και συνεργασία μεταξύ των λαών μας. Η πραγματοποίηση του αφιερωματικού έτους Ελλάδας-Ρωσία το 2016 αύξησε το ενδιαφέρον για τον ελληνικό πολιτισμό και τα ελληνικά αξιοθέατα, πολλαπλασιάζοντας τις ροές των Ρώσων τουριστών κάθε χρόνο. Το τουριστικό έτος
Ελλάδας-Ρωσία το 17-18 με την πρωτοβουλία του Ρωσικού Υπουργείου Πολιτισμού και την τότε αρμόδια για θέματα τουρισμού αναπληρώτρια υπουργό κυρία Άλα Μανίλιβα και του Ελληνικού Υπουργείου Τουρισμού και την υπουργό κυρία Έλενα Κουντουρά, ξεκίνησε δυναμικά με σημαντικές δράσεις, τουριστικά συνέδρια, φόρουμ και εκδηλώσεις που έγιναν και γίνονται σε πολλές περιοχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας και στην Ελλάδα, στέλνοντας το μήνυμα των φιλικών, ιστορικών και πνευματικών σχέσεων που ενώνει τους δύο λαούς μας. Το αφιερωματικό έτος 16 και το έτος τουρισμού 17-18 κυριολεκτικά έφεραν πιο κοντά την Ελλάδα στη Ρωσία και τη Ρωσία στην Ελλάδα. Οι δύο χώρες υλοποίησαν και προγραμματίζουν να υλοποιήσουν πολλές εκδηλώσεις σε διάφορους τομείς, που σημαίνει ότι οι πολίτες της Ρωσίας έμαθαν περισσότερα για το δικό μας πολιτισμό, την ιστορία, τη φύση και τις τουριστικές δυνατότητές μας. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του έτους πάνω από 80 κοινές δράσεις. Το τουριστικό έτος συνέβαλε στην προσέγγιση και αλληλοκατανόηση των περιφερειών μας μετά την πραγματοποίηση δύο διαπεριφερειακών τουριστικών φόρουμ στη Μόσχα και τη Χαλκιδική. Είναι μεγάλη επιτυχία που σύντομα θα υπογραφούν μνημόνια συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών της Ελλάδας και της Ρωσίας που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και στόχους στον τουρισμό, βάζοντας τα θεμέλια και τις βάσεις μόνιμων σχέσεων και συνεργειών στο μέλλον. Χαιρετίζουμε τις νέες αεροπορικές συνδέσεις από διάφορες πόλεις της Ρωσίας με νέους τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα, τις νέες τουριστικές συμφωνίες και συνεργασίες και τις ρωσικές τουριστικές επενδύσεις και ροές που γίνονται στη χώρα μας. Η Ελλάδα είναι ανοιχτή και παρέχει κάθε βοήθεια για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα αυτό. Στόχος είναι να ξεπεράσουμε το 1 εκατομμύριο τουρίστες το νέο έτος. Στόχος μας είναι να δεχόμαστε 365 μέρες το χρόνο τους Ρώσους φίλους μας. Η Ελλάδα είναι μια ασφαλής χώρα και προσφέρει ολοκληρωμένες τουριστικές προτάσεις προσαρμοσμένες στα μέτρα του κάθε ενδιαφερόμενου, καλύπτοντας τις ανάγκες του. Παλιά στη Ρωσία ακούγονταν μόνο ονομασίες Παρθενώνας, Κνωσός, Μυκήνες, αλλά τώρα οι τουρίστες ταξιδεύουν και στις πιο μακρινές περιοχές της χώρας μας για να γνωρίσουν κι άλλους θησαυρούς του πολιτισμού μας και του φυσικού μας πλούτου. Ο τουρισμός ενώνει τους λαούς και δεν είναι τυχαίο ότι το αφιερωματικό έτος τουρισμού Ελλάδας-Ρωσίας αυτό ακριβώς κάνει. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και μετά τη λήξη του έτους αυτού θα βρεθεί και πάλι η ευκαιρία και η δυνατότητα να εγκαινιάσουμε ένα νέο έτος για τη συνέχεια και επέκταση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας και σε άλλους αναπτυξιακούς τομείς. Ο θεσμός αυτός δοκιμάστηκε, εδραιώθηκε και θα πρέπει να συνεχιστεί. Με την ευκαιρία αυτή σας προσκαλούμε και την 23 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής της Αθήνας, όπου η ρωσική και η ελληνική πλευρά θα γιορτάσουμε από κοινού τη λήξη των δράσεων και εκδηλώσεων του έτους τουρισμού. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας πω ότι η συγκυρία που διεξάγεται αυτή η μερίδα είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι όπως γνωρίζετε, πριν από 1,5 μήνα η χώρα μας τυπικά βγήκε από τις μνημονιακές δεσμεύσεις που για 8 χρόνια στην κρίση και στην τυπική και άτυπη χρεοκοπία της χώρας επιβάρυναν πάρα πολύ την κοινωνία μας. Έχουμε μια μεγαλύτερη δυνατότητα και έχει κατατεθεί σχετικό αναπτυξιακό παραγωγικό πρόγραμμα για όλη τη χώρα. Έχουμε μια πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα για μια ανάπτυξη με πρόσημο θετικό για την δικαιοσύνη και για την κοινωνική της διάσταση. Ο τουρισμός ήταν αυτά τα χρόνια για τη χώρα μας μια πάρα πολύ σημαντική ένεση. Μπήκαμε με 14,5 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο στην αρχή της κρίσης και σήμερα μπορεί να πάμε στα 32 και 33 εκατομμύρια τουρίστες και με αρκετά μεγαλύτερο συνάλλαγμα. Για μας ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό και με αυτή την έννοια είναι οργανικό στοιχείο της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας, έτσι όπως βγήκαμε τώρα από τα μνημόνια. Χθες ήμασταν με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο που κάνει μια εξαιρετική ομιλία για τα θέματα του περιβάλλοντος διεθνώς. Και θέλω να σας τονίσω ακριβώς ότι είμαστε σε μια διεθνή κατάσταση όπου
Από τη μία υπάρχουν τα μεγάλα προβλήματα ειρήνης, για τα οποία πρέπει από κοινού να εργαστούμε, έτσι ώστε να υπάρχει ειρήνη στον κόσμο. Εξελίσσονται εμπορικοί πόλεμοι, αντιπαραθέσεις μεγάλες, αλλά εξελίσσεται και μια βαθιά κρίση στο περιβάλλον, και με αυτή την έννοια το τουριστικό προϊόν, έτσι όπως ονομάζεται, θα πρέπει να αντιστοιχείται, να εναρμονίζεται και με τις μεγάλες ανάγκες για τη διατήρηση του περιβάλλοντος και για μια αρμονική συμβίωση του ανθρώπου με τη φύση. Γι' αυτό ήθελα αυτή τη διάσταση να τη δώσω, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, σε μια χώρα 10-11 εκατομμυρίων ανθρώπων με 33 εκατομμύρια τουρίστες, είναι πάρα πολύ εύκολο να κυλήσουμε σε μια αντιπεριβαλλοντική και μια κακού τύπου τουριστική διαχείριση. Πράγμα που δεν έχει γίνει προς ώρας. Είμαστε ευτυχείς, διότι με τη συνεργασία και όλων των παραγόντων του τουρισμού υπάρχει μια ποιότητα και μια αρμονική σχέση με το περιβάλλον, αλλά καλό είναι να ξέρουμε και τους κινδύνους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και κάνω την έναρξη αυτής της ημερίδας. Να είστε καλά. Παρακολουθήσαμε, κυρίες και κύριοι, την τοποθέτηση του Προέδρου της Βουλής, του κύριου Βούτση, στην ημερίδα που αφορά τον τουρισμό και τις σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας στον τουρισμό 2017-2018. Έχουμε το Φώτη Κωστόπουλο κοντά μας πάντα. Φώτη, να δούμε λίγο, να ανακεφαλαιώσουμε τι είπε ο Πρόεδρος. Πολύ σημαντικά πράγματα. Ο κύριος Βούτσης είπε καταρχήν ότι η Ελλάδα είναι μια ασφαλής χώρα. Mm-hmm. Μπορούν να έρχονται τουρίστες όχι μόνο από τη Ρωσία. Λίγο πόσο πιο μάλλον δυνατά, από τη Ρωσία. Λίγο πιο δυνατά, Φώτη. Πόσο μάλλον από τη Ρωσία. Μιλάμε για πάρα πολλούς τουρίστες. Όπως είπαμε, πέρσι ξεπέρασαν τις 800.000. Είπε επίσης ότι σε αυτά τα χρόνια της κρίσης ο τουρισμός αποτέλεσε ένα. Σίγουρα ένα ρωμαλαίο εφαλτήριο για να πάει η οικονομία μπροστά, για να κάνει τα 2, 3, 4, 5 βήματα αρχικά μπροστά. Οπότε η τουριστική βιομηχανία της Ελλάδας είναι πάρα πολύ σημαντική και για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. Βέβαια, και επενδύει πάντα τόνισε. Η Ελλάδα στον τουρισμό. Βεβαίως. Κάλεσε λοιπόν ο κύριος Βούτσης να συνεχίσουν τους Ρώσους να έρχονται στη χώρα μας. Mm-hmm. Και είναι σημαντικό ότι έδωσε και ένα ιδιαίτερο στίγμα και για τον διαθρησκευτικό τουρισμό, τον προσκυνηματικό τουρισμό, που όπως γνωρίζεις, Κέλλη, οι σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας δεν εδράζονται μόνο σε κοινές ιστορικές και πολιτισμικές ανταλλαγές, αλλά και στην θρησκευτική βασία. Βέβαια. Να πούμε πως στο πλαίσιο της ημερίδας θα παρουσιαστούν τρεις ενότητες, γιατί έχει ενδιαφέρον, θα προβληθεί από το κανάλι της Βουλής να το ξέρει ο κόσμος. 365 μέρες τουρισμός πολλαπλών επιλογών, θεματικός τουρισμός, παράδειγμα του θρησκευτικού, αυτό που πες μόλις, Φώτη, προσκυνητικού τουρισμού, βιώσιμος τουρισμός, ρόλος των περιφερειών στην άδεια της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής διάστασης. Θα χαιρετήσουν την ημερίδα φυσικά και υπουργοί, ο κύριος Μπόλαρης, υφυπουργός εξωτερικών, ο κύριος Κουράκης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής και φυσικά μέλη της ομάδας φιλίας ανάμεσα τις κοινοβουλευτικές ομάδες Ελλάδας-Ρωσίας. Να σημειώσουμε εδώ, ναι, και άλλη, συγγνώμη, με συγχωρείς, νομίζω ότι πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό. Η κοινή δήλωση για το κοινό σχέδιο δράσεων στον τουρισμό έχει υπογραφεί εδώ και ένα χρόνο, το Σεπτέμβριο του 2017, στη Ρωσία, στη Μόσχα, με την ελληνική πλευρά βέβαια να εκπροσωπείται από την Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Κουντουρά, και την αντίστοιχη ρωσική από την ομόλογό της, την κυρία Μανίλοβα. Μάλιστα. Φώτη Κωστόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και τα όσα μας μετέφερες. Πάμε να δούμε τις επίκαιρες ερωτήσεις χθες στο κοινοβουλευτικό έλεγχο που συζητήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής. Στα προβλήματα των κτηνοτρόφων από την συνεχή πτώση της τιμής του γάλακτος, αναφέρθηκε με επίκαιρη ερώτησή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Μωραΐτης, κάνοντας λόγο για εξαθλίωση των παραγωγών από τις πιέσεις των καρτέλ και εγκατάλειψη της παραγωγής από τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Απαντώντας του, η υφυπουργός κυρία Τελιγιορίδου παραδέχθηκε τις πιέσεις που ασκούνται από τις γαλακτοβιομηχανίες για πτώση των τιμών, σημειώνοντας ότι στα πλαίσια του ανταγωνισμού οι τιμές που αγοράζουν οι βιομηχανίες δεν μπορούν να καθοριστούν από την κυβέρνηση. Είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού εκείνη που μπορεί να επέμβει, είπε, όταν υπάρχουν στοιχεία διαμόρφωσης καρτέλ, και πάντως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στηρίζει τους μικρούς παραγωγούς με συνεχείς ελέγχους και επιβολή κυρώσεων σε αθέμητες πρακτικές. Η Ολυμπία Τελιγιορίδου υποστήριξε πως η κυβέρνηση, εκτός από την βελτίωση της υφιστάμενης νομοθεσίας ελέγχων, δίνει ιδιαίτερη βάση στην ενίσχυση ομάδων παραγωγών για συντονισμένη δράση αντιμετώπισης της πίεσης των βιομηχανιών. Παράλληλα, επεσήμανε την παράμετρο μείωσης του κόστους παραγωγής στο επίπεδο της ενέργειας, για παράδειγμα, και υπενθύμησε τις εξαγγελθήσεις μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών για τους συνεταιρισμούς αγροτών, ενώ ενημέρωσε και για την δημιουργία του παρατηρητηρίου κόστους παραγωγής.
Ερώτηση για τον αντίκτυπο του Brexit στη ΦΕΤΑ έθεσε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Κατσανιώτης, ζητώντας να πληροφορηθεί εάν στις συζητήσεις που διεξάγονται στις Βρυξέλλες προτείνουμε στο Λονδίνο την υιοθέτηση ονομασίας προέλευσης και αν διαθέτουμε κάποιο εναλλακτικό σχέδιο. Η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης συμφώνησε πως η ΦΕΤΑ αποτελεί την κορονίδα των προϊόντων που διακινεί παγκοσμίως η χώρα μας και ενημέρωσε πως οι διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο διεξάγονται από τον Επίτροπο Barnier για όλα τα ευρωπαϊκά POP προϊόντα. Ανέφερε δε πως υπάρχει αμοιβαίο συμφέρον να καταλήξει η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ηνωμένο Βασίλειο σε μια ισορροπημένη συμφωνία. Στο κάτω-κάτω υπάρχει και το σκοτσέζικο ουίσκι, υπενθύμησε η Υφυπουργός. Τώρα με πολύ χαρά θα πάμε σε ένα άλλο θέμα και θα σας δείξουμε πως η τηλεόραση μπορεί να έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Με στόχο την ανάδειξη της μαθητικής δημιουργίας των παιδιών από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, το κανάλι της Βουλής δημιουργεί ειδική ζώνη τα Σαββατοκύριακα. Από αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινάει σε συνεργασία με την εκπαιδευτική τηλεόραση. Όμως θα μας εξηγήσει τι είναι σήμερα η εκπαιδευτική τηλεόραση, ποια είναι η μορφή της, η κυρία Σοφία Παπαδημητρίου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Η οποία είναι προϊσταμένη στο τμήμα εκπαιδευτικής ραδιοτηλεόρασης και ψηφιακών μέσων. Κυρία Παπαδημητρίου, επειδή θυμάμαι, το είπαμε και νωρίτερα πριν βγούμε στον αέρα, για μια άλλη εκπαιδευτική τηλεόραση του παρελθόντος που είχε ένα άλλο περιβάλλον και μια άλλη φιλοσοφία. Θέλετε να πάμε λίγο μαζί να δούμε πώς ήταν και πώς σήμερα πήρε ποια μορφή, πώς είναι σήμερα. Λοιπόν, η εκπαιδευτική ραδιοτηλεόραση ξεκίνησε στην Ελλάδα το 1977 σαν μια καινοτόμως πρωτοβουλία, ακολουθώντας και άλλες καλές πρακτικές χωρών της Ευρώπης και της Αμερικής. Ξεκίνησε το 1997 στην ΕΡΤ και συνέχισε το 1981 σαν διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας. Ναι. Ουσιαστικά ο ρόλος της ήταν υποστήριξη του αναλυτικού προγράμματος και πιθανώς εσείς στα σχολεία όταν είσαστε μαθήτρια και κάποιες γενιές θυμούνται την εκπαιδευτική τηλεόραση να προβάλλουν εκπαιδευτικές ταινίες στο σχολείο μαζί με φύλλα εργασίας να συμπληρώνουν. Ουσιαστικά ήταν η εκπαιδευτική τεχνολογία της εποχής. Σήμερα όμως, μετά από 40 χρόνια, τα οποία γιορτάσαμε και πρόσφατα, πέρσι, περνάμε ουσιαστικά σε μια δεύτερη γενιά εκπαιδευτικής ραδιοτηλεόρασης, η οποία συνδέεται στενά με την ψηφιακή εποχή. Βλέπουμε το μαθητή, ο μαθητής πλέον δεν είναι μόνο ένας παθητικός τηλεθεατής, δεν παρακολουθεί απλώς μία ταινία, εκτός το ότι βέβαια μπορεί να τη δει φυσικά και να αναλυθεί αυτή η ταινία. Αλλά ο κύριος άξονας που μας ενδιαφέρει είναι η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών. Πώς οι μαθητές μπορούν να γίνουν δημιουργοί, ερευνητές και στη συνέχεια πολίτες ενός του κόσμου γενικότερα, όχι μόνο μιας τοπικής κοινωνίας. Άρα, οι μαθητές από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και δημοτικό και γυμνάσιο και λύκειο και τα πανεπιστήμια, θα πούμε γιατί υπάρχει συνεργασία και με τα πανεπιστήμια, μπαίνουν στο χώρο της τηλεόρασης με ποιο τρόπο, δημιουργώντας ταινίες μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ, με θέματα καθημερινότητας, από τη ζωή τους. Δώστε μας λίγο έτσι λοιπόν, την εικόνα. Εμείς, σαν εκπαιδευτική ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, έχουμε ξεκινήσει, καλούμε τα σχολεία να πάρουν μέρος σε εκπαιδευτικές δράσεις, σχεδιασμένες από το Υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Καλούμε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δράσεις να υλοποιηθούν στα σχολεία. Πάντοτε απευθυνόμαστε σε ομάδες μαθητών, ποτέ ατομικά. Εθελοντικό είναι γιατί αυτό. Εθελοντικό βέβαια και γίνεται σε πλαίσια συγκεκριμένα. Ουσιαστικά, μια και το πιάνουμε και αυτό το σημείο, είναι αυτό που λέμε μη τυπική εκπαίδευση. Δεν έρχεται δηλαδή ακριβώς πάνω στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, αλλά μπορεί είτε στην ευέλικτη ζώνη, στα δημοτικά σχολεία, είτε στο project, στο δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είτε στις θεματικές αυτές, στη θεματική εβδομάδα, είτε στις δημιουργικές εργασίες, μπορούν τα παιδιά να πάρουν μέρος και να κάνουν ταινίες, πάντα με την υποστήριξη και την ενθάρρυνση κυρίως των εκπαιδευτικών τους. Οπότε σε ομάδες μαθητών καλούμε τα παιδιά να πάρουν μέρος σε συγκεκριμένες δράσεις. Οι δράσεις αυτές αναρτώνται στις πλατφόρμες μας. Γυρίζουν τα παιδιά, υπάρχει και μία μεθοδολογία που προτείνεται και γίνονται και επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών για να μπορέσουν να υποστηρίξουν τη δημιουργία βίντεο στο σχολείο. Οπότε γύρω στο Μάρτιο-Απρίλιο υποβάλλονται αυτές οι συμμετοχές, αξιολογούνται από πάντοτε από ειδικές επιτροπές που σχεδιάζονται ανάλογα. Είναι επιτροπές του Υπουργείου Παιδείας. Ναι, σε συνεργασία με σκηνοθέτες, με ανθρώπους δηλαδή πάντοτε αφενός μεν από την εκπαίδευση, αφετέρου του οπτικοακουστικού χώρου, σκηνοθέτες, σεναριογράφους, αναλόγως και τη θεματική μπορεί να υπάρχουν εκπρόσωποι από πανεπιστήμια.
Κάθε φορά να τονίσω γιατί η θεματική μπορεί να είναι διαφορετική. Έχουμε συνεργαστεί με την Γενική Γραμματεία Ισότητας για θέματα ισότητας των φύλων, θέματα οδικής ασφαλείας. Άρα θέματα, οι θεματικές ενότητες. Και υπάρχουν και ευρύτερα θέματα, δηλαδή υπάρχει ο διαγωνισμός Σινεμά Διάβασης, ο οποίος τρέχει 9 χρόνια, είναι η ένατη χρονιά. Καλούμε και την Ομογένεια να πάρει μέρος, δεν είναι μόνο σχολεία ελληνικά, αλλά και τις Ομογένειες, με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Και δημιουργούν ντοκιμαντέρ, μυθοπλασία, animation, δηλαδή σε όλο το φάσμα της οπτικοακουστικής αφήγησης. Ό,τι έχει να κάνει με την εικόνα ακριβώς. Αναλόγως τι επιλέγει κάθε σχολείο. Μάλιστα. Και ένα πολύ σημαντικό εδώ είναι ότι σε αυτό το συγκεκριμένο διαγωνισμό υπάρχει και η επιλογή του θέματος. Δηλαδή μπορούν τα παιδιά να επιλέξουν από θέματα τα οποία τους προβληματίζουν και τους θέλουν να ευαισθητοποιηθούν. Όπως ας πούμε το μεταναστευτικό π.χ. τώρα που έχουμε ακριβώς πολύ έντονο στη χώρα μας. Έχουμε με το προσφυγικό και μάλιστα μία από τις εκπομπές, η τρίτη εκπομπή που θα έχουμε στο κανάλι της Βουλής, είναι αφιερωμένη στο προσφυγικό. Δηλαδή ταινίες που έχουν κάνει σχολεία για το προσφυγικό και θα δείτε και τη δική τους ματιά. Με ποιον τρόπο το προσεγγίζουν. Άρα είναι θέματα έτσι που έχουν κοινωνικό χαρακτήρα. Ακριβώς. Μέσα σε αυτά φαντάζομαι είναι και ο σχολικός εκφοβισμός, το bullying, πολύ σημαντικό για τα σχολεία. Για το σχολικό εκφοβισμό είναι ένα... Αφενός μεν το επιλέγουν πάρα πολλά σχολεία, εκτός ότι έχει γίνει ένας χωριστός διαγωνισμός μόνο με αυτό το θέμα, αλλά το επιλέγουν πάρα πολλά σχολεία στο πλαίσιο των επιλογών τους, των ελεύθερων επιλογών τους. Θέλω να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα τώρα μαζί το πρόγραμμα που παίρνει το κανάλι της Βουλής, στην ουσία από την εκπαιδευτική τηλεόραση και θα προβάλλουμε κάθε Σάββατο εδώ 5 με 6 το απόγευμα, αρχής γερωμένης από αυτό το Σάββατο, 6 Οκτωβρίου, και να δούμε τι θα δει το κοινό, έτσι να τους βάλουμε, έτσι να τους δώσουμε σε μια πρώτη γεύση. Λοιπόν, ουσιαστικά σηματοδοτείται μια καινούργια εποχή, τώρα με το ξεκίνημα αύριο το απόγευμα, διότι ουσιαστικά είχαμε και μια απουσία από την τηλεόραση, μετά το 2013, σαν ζώνη εκπαιδευτικής τηλεόρασης, μετά το 2013 που είχαμε στην ΕΡΤ την εκπαιδευτική μας ζώνη. Οπότε σηματοδοτείται μια νέα εποχή με ανάδειξη της μαθητικής δημιουργίας. Μάλιστα. Και ανάδειξη των δράσεων που γίνονται στα σχολεία. Ξεκινάμε, κάθε εκπομπή έχει μια συγκεκριμένη θεματική. Η πρώτη θεματική είναι η γραμμή παραγωγής. Θα δούμε παιδιά, μαθητές, πώς έχουν δημιουργήσει ταινίες για το κρασί, για τη λεμονάδα στο Βόλο, έχουμε για το σαπούνι, μπαρουτάδικο διάβασα, στο Εργάλαιο και τα σαπούνια στην Κρήτη. Μέσα σε αυτά όλα επίσης υπάρχουν σποτάκια ενδιάμεσα, τα οποία είναι από διάφορους άλλους διαγωνισμούς. Η επόμενη εκπομπή... 13 Οκτωβρίου είναι η επόμενη. Έχουμε... Γεύσεις και συνταγές από την ελληνική παράδοση. Είναι για τη διατροφή, έχει να κάνει με τη διατροφή. Θα δούμε από την Κρήτη, μεσογειακή διατροφή. Άρα είναι από όλη την Ελλάδα. Έχει σημασία που μας λέτε γεωγραφικά λίγο τα σχολεία που κινούνται. Δημοτικά, να τονίσω ακόμα ότι είναι σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Άρα μεγαλύτερες ηλικίες. Και από σχολεία των φυλακών έχουμε δημιουργίες και μάλιστα animation. Θα τα δείτε στις επόμενες εκπομπές. Είναι πολύ σημαντικό και για τα σχολεία, διότι δουλεύουν οι μαθητές συνεργατικά, έχουν έναν κοινό στόχο και οι συγκρούσεις μεταξύ τους ίσως μπαίνουν σε δεύτερο μέρος, άρα αναπτύσσονται συνεργατικές δεξιότητες, ψηφιακές δεξιότητες, διότι όλα αυτά τα αξιοποιούν μέσα από ψηφιακά προγράμματα. Ατομικές δεξιότητες σίγουρα, δηλαδή έχει και εκπαιδευτικό ρόλο η συμμετοχή των παιδιών. Και επίσης να πω ότι κυρίως μέσα από αυτό καλλιεργείται η οπτικοακουστική παιδεία αλλά και ο ψηφιακός γραμματισμός. Που είναι δύο επαγγέλματα που παραμένουν, είναι και θα πω παραμένουν επαγγέλματα του μέλλοντος, γιατί η εικόνα είναι πολύ δυνατή. Είναι πολύ σημαντικές δεξιότητες. Είναι πολύ σημαντική δεξιότητα, πραγματικά. Θέλω να πάμε, αν έχουμε κάτι άλλο να πούμε Ήθελα στο κομμάτι. Ήθελα να πω ότι ένας άλλος άξονας συνεργασίας που έχουμε με το κανάλι της Βουλής φέτος και είναι ουσιαστικά μια από τις καινούργιες δράσεις για οπτικοακουστική δημιουργία και ψηφιακή, είναι στο πλαίσιο του 12 Οκτωβρίου 1944 της δράσης «Η Αθήνα Ελεύθερη». Συνδιοργανώνουμε έναν διαγωνισμό, ομοίως μαθητικό διαγωνισμό για τα σχολεία, όπου καλούμε τα παιδιά με τους εκπαιδευτικούς τους μέρος να αξιοποιήσουν πιθανώς ιστορίες της οικογένειάς τους, από τους παππούδες φωτογραφίες, τους, κάποιο αντικείμενο που έχουν στο σπίτι,
και μέσα από αυτό το αντικείμενο να αφηγηθούν τη δική τους ιστορία για την απελευθέρωση της Αθήνας. Τα βίντεο αυτά θα προβληθούν στην διοργάνωση του χρόνου για την Αθήνα Ελεύθερη. Σε αυτά που θα δούμε εδώ στο κανάλι της Βουλής τα Σαββατοκύριακα, το Σάββατο συγκεκριμένα, θα είναι μέσα και βραβευμένα έργα παιδιών, δηλαδή όλα είναι από διαγωνισμούς. Ό,τι βλέπουμε τα έργα το Σάββατο, που βλέπετε όλα είναι τα διακεκριμένα έργα. Ναι, είναι έργα που έχουν επιλεγεί από επιτροπές αξιολόγησης. Έργα που έχουμε διαλέξει. Απλώς τα έχουμε συγκεντρώσει με συγκεκριμένες θεματικές για να το δείτε. Θέλω να πάμε και στο πρόγραμμα Διάπλαση. Ναι. Το οποίο είναι, φεύγουμε από το γυμνάσιο, από το δημοτικό το γυμνάσιο του Λίου, πάμε στα πανεπιστήμια. Υπάρχει και αυτή η συνεργασία με συγκεκριμένα πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή. Είναι σειρά φοιτητικών ντοκιμαντέρ και μου αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος που έχουν βρει για αυτά τα ντοκιμαντέρ, φοιτητιβίσματα. Εκεί τι βλέπουμε, είναι μια πρωτοβουλία της εκπαιδευτικής τηλεόρασης με τα πανεπιστήμια. Είναι κυρίως από το κανάλι της Βουλής, με τα πανεπιστήμια. Έχουμε και εμείς σε ένα βαθμό συνεργασία. Από ό,τι γνωρίζω, από διάφορα πανεπιστήμια έχουν συνεργαστεί ομάδες φοιτητών και έχουν εκ του μηδενός από την ιδέα γράψει το σενάριο, την ταινία. Ομάδες φοιτητών από τα πανεπιστήμια τα οποία έχουν σχέση με οπτικοακουστικά μέσα και μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας. Άρα έχουμε και για τους... Αυτό θα προβληθεί την Κυριακή το απόγευμα. Μάλιστα. Σε συνέχεια μετά το ζώνη με το Φεστιβάλ Ολυμπίας. Οπότε, από ό,τι γνωρίζω, ουσιαστικά δημιουργείται η νεανική ζώνη στο κανάλι της Βουλής το Σάββατο το απόγευμα και την Κυριακή το απόγευμα... Για λίγο πιο μεγάλες ηλικίες. Ναι, ακριβώς. Ωραία, λοιπόν, έχουμε να τα πω για τους τηλεθεατές μας και να πούμε ότι μπορούν να μπουν και στο site του Υπουργείου Παιδείας, στην εκπαιδευτική τηλεόραση, για να δουν το πρόγραμμα αναλυτικά κάθε Σάββατο ή Κυριακή, τι θα προβάλλει το τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Το Σάββατο, λοιπόν, στις 5 με 6 έχουμε αυτές τις δημιουργίες των μαθητών, βραβευμένες και με θεματικές ενότητες, πάρα πολύ ωραίες, πώς μας περιγράψατε, είτε έχουν να κάνουν με κοινωνικά θέματα, είτε με την Ελλάδα, έτσι, εικόνες και γεύσεις από την Ελλάδα. Και την Κυριακή, τα φοιτητιβίσματα για μεγαλύτερες ηλικίες. Θέλετε να πούμε κάτι άλλο για το από εδώ και πέρα, ποιος είναι ο προγραμματισμός εκπαιδευτικής τηλεόρασης? Να σας πω επίσης ότι, όπως είπαμε, εκτός από είμαστε εκπαιδευτικοί ραδιοτηλεόρασης και ψηφιακά μέσα, σηματοδοτούμε την παρουσία μας τόσο στην τηλεόραση με την έναρξη την αυριανή, αλλά και στο διαδίκτυο. Έχουμε μία ουσιαστικά σύνδεση των δύο τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Ετοιμάζουμε ένα ψηφιακό αποθετήριο, όπου θα κατατίθεται και η μαθητική δημιουργία. Έχουμε ψηφιακό αποθετήριο για τις ταινίες που έχουν γίνει στην εκπαιδευτική τηλεόραση όλο αυτό το διάστημα. Είναι γύρω στις 1000 ταινίες υπάρχουν και είναι ένα πολύ πλούσιο αρχείο οπτικοακουστικό που έχει το Υπουργείο Παιδείας. Εκτός από αυτό το αποθετήριο, ετοιμάζουμε και τις μαθητικές δημιουργίες, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν αναρτημένα, αλλά είναι σε διάφορα sites, πρέπει να ξέρει κάποιος πολύ καλά το διαγωνισμό για να μπορέσει να το προσεγγίσει. Οπότε σε μια πλατφόρμα για να μπορεί κάποιος να βρει. Θα είναι πολύ εύκολα αναζητήσιμο και προσπελάσιμο οποιοδήποτε να μπορεί να βρει τις δημιουργίες των μαθητών, είτε είναι διακεκριμένες είτε όχι. Και ελπίζουμε με τον καινούριο χρόνο να είμαστε. Μία πορεία. Έτσι, οι μαθητές έχουν δείξει ενδιαφέρον και ενθουσιασμό και υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Συμμετέχουν με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Και πιστεύω ότι αυτό είναι και ένα ερέθισμα προς τους εκπαιδευτικούς για να υλοποιούν αυτές τις δράσεις. Διότι πραγματικά τα παιδιά. Είναι ελκυστικά τα μέσα αυτά, τα οπτικοακουστικά και ο ψηφιακός κόσμος. Οπότε συμμετέχουν με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Θα το δείτε από τις δημιουργίες τους. Περιμένουμε. Πόσο ζωντάνια και τι ευρηματικότητα έχουν. Λοιπόν, μαθητικές δημιουργίες, ένα νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους, σε συνεργασία με την εκπαιδευτική ραδιοτηλεόραση και ψηφιακά μέσα εδώ το κανάλι της Βουλής. Κάθε Σάββατο 5 με 6 και την Κυριακή επίσης. Αφού αυτό το Σαββατοκύριακο έναρξε για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, να ευχαριστήσω την κυρία Παπαδημητρίου που ήταν μαζί μας και μιλήσαμε αναλυτικά για αυτή τη συνεργασία. Θα έχουμε την ευκαιρία με νέα project που θα φέρετε να τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πάμε να δούμε την χθεσινή βράβευση από τη Βουλή των Ελλήνων του Οικουμενικού Πατριάρχη. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου. Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, βράβευσε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για την πολύπλευρη προσφορά του στην προστασία του περιβάλλοντος. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, εκπρόσωποι των κομμάτων, υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές.
Με τη συγκλονιστική μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, επισφραγίστηκε μια εκδήλωση που ένωσε την ιστορία με το μέλλον. Υποσχόμεθα ότι θα μείνομεν αμετακίνητη φρουρή όλων των ευλογιών και ευεργετημάτων του Θεού προς το γένος, ποτέ από το χρέος, μη κινούντες. Στην παγκόσμια αποστολή της Ορθοδοξίας στο σύγχρονο κόσμο αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Η Ορθοδοξία αγωνίζεται για τον άνθρωπο. Έχει διαχωρίσει τα όρια ανάμεσα στους θρησκευτικούς και άλλους ταγούς. Και αυτό είναι το μεγάλο της. Σας ευχαριστούμε γιατί μέσα σε αυτό το πνεύμα ηγείστε της Ορθοδοξίας. Και θα αγωνιστούμε μαζί σας προς αυτή την κατεύθυνση, το τονίζω. Όχι για σας, δεν το έχετε ανάγκη. Αλλά για να μπορέσει η Ορθοδοξία σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς να επιτελέσει την αποστολή της. Γιατί η αποστολή της Ορθοδοξίας είναι παγκόσμια. Ο κύριος Παυλόπουλος τόνισε την ανάγκη συλλογικής αφύπνισης μπροστά στην απειλή της κλιματικής αλλαγής. Ζήσαμε και φέτος τα επίχειρα της κλιματικής αλλαγής στη Βόρεια Ευρώπη, στον τόπο μας, σε άλλες χώρες, είτε με καύσονες, είτε με πλημμύρες και εκατόμβες θυμάτων. Και εσείς από την αρχή αντιληφθήκατε αυτόν τον κίνδυνο. Όπως τον είπατε, της καταστροφής της δημιουργίας του Θεού. Και αγωνίζεστε για να εφαρμόσουμε επιτέλους αυτό που στοιχειωδώς συμφωνήσαμε. Στοιχειώδεις δηλαδή κανόνες, γιατί είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε μπροστά στην πρόκληση στο μεγάλο κίνδυνο. Τους κανόνες που συμφωνήσαμε το 1992 στη διάσκεψη του Ρίο Ντι Τζανέιρο, το 1997 στο Κιώτο με το πρωτόκολλο του Κιώτο και βεβαίως πρόσφατα, στο τέλος του 2015 στο Παρίσι, με τη Συμφωνία των Παρισίων, η οποία άρχισε να ισχύει από τον Νοέμβριο του 2016. Για να διαφυλαχθεί το περιβάλλον, πρέπει να αναθεωρήσουμε την καταναλωτική μας συμπεριφορά και να περιορίσουμε την απληστία μας, τόνισε στην ομιλία του ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης. Σήμερα, σε αυτό το κρίσιμο τομέα της διαφύλαξης του περιβάλλοντος και της οικολογικής ισορροπίας, γίνονται διεθνώς βήματα προς τα πίσω. Μετά τις συνθήκες που αναφέρθηκαν, γίνονται βήματα προς τα πίσω. Η απόσυρση από τις διεθνείς συνθήκες και δεσμεύσεις και η υπονόμευση αυτών των διεθνών συνθήκων από μεγάλες χώρες διαμορφώνουν ένα ενεργό πεδίο ισχυρών αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων που φτάνει στον πυρήνα της αναγκαίας αμφισβήτησης των παραγωγικών μοντέλων και των κυρίαρχων οικονομικών συστημάτων στη σύγχρονη φάση της παγκοσμιοποίησης. Όπως ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει τονίσει για την προστασία του περιβάλλοντος, η ανθρωποπότητα πρέπει να αλλάξει την κοσμοθεωρία της. Γι' αυτό και η προστασία της φύσης πρέπει να ξεκινάει από τη διαπαιδαγώγηση των νέων γενεών και να διαχέεται σε όλα τα επίπεδα, από το τοπικό στο διεθνές. Είναι σαφές ότι η προσέγγιση αυτή αποτελεί την πιο σύγχρονη έκφανση της Ορθοδοξίας και αναδεικνύει το Οικουμενικό Πατριαρχείο σε πρωτοπόρο παράγοντα της διεθνούς προσπάθειας για την προστασία του περιβάλλοντος. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών Γεώργιος Λεύκαρος αναφέρθηκε στον αγώνα των μελών του Συλλόγου να κρατήσουν ζωντανή την παρακαταθήκη της Ρωμιοσύνης στη σύγχρονη εποχή. Με τη φράση «Ο πολιτισμός της Ορθοδοξίας είναι οίκοθεν οικοφιλικός», ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίος περιέγραψε στην ομιλία του τόσο τη δική του πορεία όσο και τη διαχρονική αλήθεια της Ορθοδοξίας. «Η εκκλησιαστική ζωή είναι βιωμένη οικολογία, έμπρακτος φροντής δια το περιβάλλον, πηγή των οικολογικών δράσεών της. Η Εκκλησία του Χριστού είναι γεγονός κοινωνίας και αγάπης, είναι η νίκη εναντίον εκείνων των δυνάμεων εκ των οποίων πηγάζουν οικοκαταστροφικές τάσεις. Η σημερινή οικολογική κρίση είναι προφανές ότι οφείλεται σε πνευματικά και ηθικά αίτια. Πάντες εις πολλά πτέωμεν. Η επιστήμη,
οφείλει να αποδεχθεί την συνευθύνη της δια την δημιουργία του οικολογικού προβλήματος, ως και δια την συνεχιζομένη απροθυμία της να αναδείξει με συνέπεια τα σαρχά της νέας φυσικής, η οποία υπερεύει των μηχανιστικών κοσμοείδωλων και να προχωρήσει εις μίαν οικολογική κοσμολογία. Μετά την επιστήμη, η πολιτική είναι αδιανόητον να στηρίζει επιλογάς οι οποίες λειτουργούν εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής. Μετά την επιστήμη και την πολιτική, η οικονομία. Ούτε η οικονομία νομιμοποιείται να εμμένει εις την ιδιονομία της και εις την αρχή της μεγιστοποιήσεως της κερδοφορίας, όταν αυτά λειτουργούν καταστροφικώς δια το περιβάλλον και δια την κοινωνία. Και μετά την επιστήμη, την πολιτική και την οικονομία, η θεολογία. Η θεολογία δεν επιτρέπεται να λησμονεί ότι δυτικέ μεταμορφώσεις της χριστιανικής παραδόσεως υβνόησαν την διάσπαση ανθρώπου και κτήσεως και την προώθηση μιας κοσμοθεωρίας επικεντρωμένης εις των ατομισμών. Το μέλλον δεν ανήκει εις των ευδαιμονιστικών ατομοκεντρισμών, ο οποίος εχαρακτηρίστη ως μη πολιτισμός και ως καταστροφική ηθική. Ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης βράβευσε τον Οικουμενικό Πατριάρχη με αναμνηστικό πάπυρο και του δώρησε την έκδοση του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία με μεταξωτυπίες του Γέννη Ψυχοπαίδη εμπνευσμένες από το ποίημα του Παρμενίδη «Περιφύσεως», ενώ ο Σύλλογος Κωνσταντινοπολιτών ανακήρυξε τον Οικουμενικό Πατριάρχη ισόβιο επίτιμο πρόεδρό του. Πάμε τώρα να δούμε μαζί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Αθήνα Ελεύθερη την μπορείτε να παρακολουθήσετε σήμερα με τις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει. 14 ιστορίες αντίστασης λοιπόν σήμερα, έκθεση και εκπαιδευτικά προγράμματα. Στις 6, στο Πάρκο Ελευθερίας, Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων. Διάρκεια έκθεσης από σήμερα μέχρι και τις 5 Οκτωβρίου. Την έκθεση μέχρι και τις 5 μέχρι και 30 Οκτωβρίου. Είναι λίγο μακριά και δεν βλέπω τα γράμματα, με συγχωρείτε. Ώρα λειτουργίας τις βλέπετε στην κάρτα που έχουμε ετοιμάσει. Να σας πω πως την έκθεση θα εγκαινιάσει σήμερα το απόγευμα στις 6. Ο πρόεδρος της Βουλής θα υπάρξει και ξενάγηση για το κοινό στην έκθεση αυτή που θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 12 το βράδυ. Και πάμε και στην επόμενη κάρτα μας. Για σήμερα λοιπόν εκδήλωση το Μουσικό Σχολείο Αλίμου στο Πάρκο Ελευθερίας, τραγουδώντας για τους νέους της κατοχής, συναυλία στο Πάρκο Ελευθερίας, ώρα έναρξη στις 7.30 το απόγευμα. Πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην πολιτική και κοινοβουλευτική ζωή της χώρας με ιστορικά γεγονότα που έχουν ενδιαφέρον. Η 4η Οκτωβρίου 1582 ήταν η τελευταία μέρα του Ιουλιανού ημερολογίου. Η αμέσως επόμενη μέρα και πρώτη του Γρηγοριανού ημερολογίου είναι η 15η Οκτωβρίου. Έτσι οι μέρες από τις 5 Οκτωβρίου, δηλαδή η σημερινή, έως και τις 14 Οκτωβρίου δεν θα υπάρξουν ποτέ, καθώς απαλήφονται προκειμένου οι ημερομηνίες να εναρμονιστούν με το νέο Γρηγοριανό ημερολόγιο. Η ελληνική πολιτεία εφάρμοσε το Γρηγοριανό ημερολόγιο το 1923, ονομάζοντας τη 16η Φεβρουαρίου 1η Μαρτίου. Η Εκκλησία της Ελλάδος το εφάρμοσε στο εορτολόγιο της ένα χρόνο αργότερα. Σαν σήμερα, η Ελληνική Επαναστατική Επιτροπή αποφάσισε οι υπεύθυνοι της μικρασιατικής καταστροφής να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Πρόεδρος της Ανακριτικής Επιτροπής ορίζεται ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος. Στις 5 Οκτωβρίου σε όλες τις εφημερίδες δημοσιεύεται το διάγγελμα της Επαναστάσεως προς τον λαό που υπογράφουν οι Γονατάς, Πλαστήρας, Ακελαρόπουλος, Χατζικυριάκος και Φωκάς. Γίνεται σαφές πως επιταχύνονται οι διαδικασίες για τη δίκη και την παραδειγματική τιμωρία των εχθρών της πατρίδος. Η δημοσίευση του διαγγέλματος επιβεβαιώνει αυτούς που παρέβλεπαν πως η τύχη των κατηγορουμένων ήταν προδιαγεγραμμένη. Το ΠΑΣΟΚ αναδείχθηκε νικητήριο κόμμα στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 με ποσοστό 43,92% και 160 έδρες στη Βουλή και ανέλαβε τη διοίκηση της χώρας από την προηγούμενη κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή. Ο Γιώργος Παπανδρέου έλαβε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σαν σήμερα το 2009 και ορκίστηκε πρωθυπουργός στις 6 Οκτωβρίου μόνος του. Η σύνθεση της κυβέρνησης ανακοινώθηκε το απόγευμα της ίδιας ημέρας και ορκίστηκε την επομένη 7 Οκτωβρίου του 2009.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και σήμερα η πρωινή ανάγνωση από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, καλή σας ημέρα. Τα λέμε τη Δευτέρα στις 9 το πρωί.